Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριος Ξανθόπουλος, μαζί μας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, και σε εσάς και στους ακροατές σας φυσικά. Φαντάζομαι ότι το έχετε. Καλημέρα, να είστε καλά και καλή χρονιά να πούμε, γιατί 14 οριστικά ξεκινάτε και εσείς και όλοι. Ναι, το ακούσαμε όλοι χθες, είναι οριστικό το 14 πια. Εκτός αν συμβούν τα και έρθουν τα πάνω κάτω, τι να πω, δεν ξέρω. Έχουμε αν δει δεν πάρα μπορούμε πολλά. Να προγραμματίσουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, τότε τα πράγματα πραγματικά είναι δύσκολα. Πολύ σωστά το θέτετε, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Ο ιός, βλέπετε, σκάνε κάθε μέρα διάφορα κρούσματα σε διάφορες περιοχές, οπότε είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πράγματα σε ένα βάθος ίσως 14 ημερών ακόμη. Ούτε και αυτό ακόμη. Ναι. Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, θα έχει υποπέσει και στην δική σας αντίληψη και στην Καστοριά έχει δημιουργηθεί, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι καστοριανό δηλαδή αυτό το φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο, κύριε Νατσού. Είναι παγκόσμιο. Πραγματικά, και είδατε και στη Γερμανία τι διαδηλώσεις έχουν γίνει πολύ, πολύ πρόσφατα. Είναι δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία των γονέων για να δημιουργούν και ομάδα στο Facebook? Γιατί χθες, αν παρακολουθήσει κάποιος τον κύριο Τσιόδρα, θα διαπίστωσε ότι κάνει και ένα είδος αυτοκριτικής για τον καιρό που υποστήριζε ο ίδιος ο κύριος Τσιόδρας ότι η μάσκα δεν πρέπει να τη φοράμε γιατί μας κάνει καλό. Και είπε ότι τότε τα δεδομένα ήταν αυτά, αυτά έλεγε τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτά λέγαμε κι εμείς. Σήμερα λέει τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να πούμε αυτά. Όλο αυτό όμως δημιουργεί στον κόσμο πολλά πράγματα, πολλή αμφιβολία. Άρα λοιπόν είναι κατά κάποιον τρόπο δικαιολογημένη η ανησυχία και η αναστάτωση των γονέων? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε με ποια ιδιότητα μιλάω εγώ εδώ τώρα. Δεν είμαι γιατρός όπως καταλαβαίνετε. Σίγουρα. Είμαι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, παιδαγωγός. Βέβαια, όπως λέει και η παροιμία, ουδή σοφότερο στον ιατρό αν δεν υπήρχαν οι δάσκαλοι. Σωστό. Διαβάζετε και αντίστροφα βέβαια από τους γιατρούς. Αλλά... Διαβάζετε και αντίστροφα από τους γιατρούς. Από τους γιατρούς, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κίνημα αυτό κατά της μάσκας, όπως είπατε πριν, είναι παγκόσμιο. Υπάρχουν ανησυχίες από όλους. Εγώ πρώτη φορά πριν 2 μήνες το είχα ακούσει στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών που αντιδρούσαν για τη μάσκα. Το ζήτημα είναι ποιος απαντάει σε όλα αυτά τα θέματα. Απαντούμε οι γονείς, απαντούμε οι εκπαιδευτικοί, απαντάει ο απλός κόσμος. Νομίζω ότι την απάντηση για το αν είναι ή όχι η μάσκα ασφαλής για τα παιδιά θα μας τη δώσουν οι ειδικοί και πάλι. Και βλέπετε ότι και οι ειδικοί ακόμη αλλάζουν άποψη όταν αλλάζουν τα δεδομένα. Είδαμε τον κύριο Τσιόδρα, όπως είπατε, να έχει άλλη άποψη τον Μάρτιο, άλλη άποψη ίσως τον Απρίλιο, άλλη άποψη τώρα. Και το είπε χθες. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δογματικά προσιλωμένοι σε κάτι. Όταν αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν άποψη. Βλέπουμε ότι ο ιός πια είναι αερομεταφερόμενος, άρα χρειάζεται η χρήση μάσκας. Αυτό μου λένε οι ειδικοί, αυτό σας λέω και εγώ. Αυτό μας λέει και η οδηγία που ήρθε μόλις από το Υπουργείο που διαβάζουμε, ότι εκπαιδευτικοί μαθητές, σας τη διαβάζω, και κάθε είδους προσωπικό. Α, μισό λεπτό, και... αυτό ήρθε μόλις τώρα, έχει πολύ αξία. Δώστε το λίγο. Γιατί ακούγεται για πρώτη φορά, για πείτε το κύριε Ξανθόπουλε. Ναι, ναι. Μόλις έχει έρθει, είναι υπογεγραμμένη απόφαση από την κυρία Αγγίκα, τη Γενική Γραμματέα, η οποία λέει το εξής. Με την έναρξη του σχολικού έτους 2021 σας ενημερώνουμε για τα εξής. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, το κάθε είδους προσωπικό, καθώς και οι επισκέπτες σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική μη ιατρική μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων. Και συνεχίζει παρακάτω λέγοντας ότι είναι υποχρεωτική, επαναλαμβάνει, η χρήση προστατευτικής μάσκας και κάποια άλλα μέτρα ασφαλείας στους χώρους. Και κλείνει με το ότι θα ακολουθήσει έκδοση νεότερη σκία με λεπτομερείς οδηγίες. Μάλιστα. Αυτή είναι μια εκτέλεση, τώρα πολύ φρέσκη ενημέρωση κατευθείαν από το Υπουργείο. Ούτε 10 λεπτά δεν έχει αυτό που πήραμε και είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε για τη χρήση υποχρεωτική πια. Υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου, δηλαδή εσωτερικούς και στους διαδρόμους και στην αίθουσα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Όταν λέμε εσωτερικούς χώρους εννοούμε ότι από τη στιγμή που κλείνει η πόρτα εννοούνται όλοι οι χώροι του διδακτηρίου εσωτερικοί. Άρα διάδρομοι, τουαλέτες, αίθουσες, βιβλιοθήκες, αίθουσες υπολογιστών, εργαστήρια κτλ. Εννοείται ότι λογίζονται ως εσωτερικοί χώροι. Θα έχετε και εσείς ως διευθυντής, αλλά και οι διευθυντές και οι δάσκαλοι στα σχολεία και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, κύριε Ξανθόπουλε, το δίλημα για το τι κάνετε όταν ένας γονέας σας λέει ή έρθει και λέει ότι το παιδί μου εγώ δεν το βάζω μάσκα.
Δεν είναι δίλημα, νομίζω, για μας. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Υπουργείου. Οι οδηγίες είναι το παιδί δεν μπαίνει στην τάξη. Ακριβώς. Και παίρνει και απουσία. Και παίρνει και απουσία. Δεν είναι όμως δύσκολο να διώξετε ένα παιδί από το σχολείο, δηλαδή. Μα το σχολείο είναι για τα παιδιά. Εμείς πάμε εκεί για τα παιδιά. Το ζήτημα είναι αυτό που είπε και χθες η γιατρός που ήταν στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε η Υπουργός του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν πρέπει να δίνουμε ένα αντιφατικό μήνυμα στα παιδιά. Αν τα παιδιά, οι γονείς τα λένε μη φοράς τη μάσκα και ο δάσκαλος τα λέει φόρα τη μάσκα, είναι δεδομένο ότι θα έρθουν σε σύγχυση. Άρα λοιπόν, με αυτό που γίνεται τώρα και τη διαδήλωση που θα γίνει και στην Καστοριά, τι μήνυμα δίνουμε? Είναι ακριβώς αυτό. Είναι το χειρότερο μήνυμα που μπορούσαμε να δώσουμε. Είναι ένα αντιφατικό μήνυμα που δίνουμε στα παιδιά. Κάποιοι να λένε, δεν ξέρουμε από πού έχουν αυτή την ενημέρωση, δεν ξέρουμε από πού και πώς το στηρίζουν, ότι δεν πρέπει να φοράμε τη μάσκα, ότι η μάσκα είναι επικίνδυνη και όλη αυτή την υπόλοιπη θεωρία που έχει δομηθεί γύρω από τη χρήση ή όχι της μάσκας. Και από την άλλη μεριά έχουμε το Υπουργείο, έχουμε την υπεύθυνη πολιτεία να προσπαθεί να μας πείσει αυτό που υποστηρίζει από ο Διεθνές Οργανισμός Υγείας, το δικό μας το Υπουργείο Υγείας, οι δικές μας οι ιατρικές οργανώσεις και σύλλογοι κτλ. Ότι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να φοράμε τη μάσκα. Από εκεί και πέρα, μερικούς δεν θα τους πείσουμε ίσως ποτέ για το δεν ξέρω να τι θα γίνει και στις μικρότερες ηλικίες, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί νωρίτερα εδώ συμπτωματικά ήταν μια φίλη μας μητέρα, η κυρία Μαρία. Έχει ένα μικρό παιδί, πάει είναι νηπιαγωγείο. Προσπαθεί από τώρα να το βάλει ή να το εκπαιδεύσει στη μάσκα, αλλά δεν γίνεται τίποτα όπως μας είπε. Τη βγάζει συνεχώς. Τη συγχαίρω, γιατί πραγματικά έτσι πρέπει να λειτουργήσουν οι γονείς. Σε μια νέα πραγματικότητα, όπως δίναμε στα παιδιά μας το πρωί, το πρωινό, το γάλα τους, το παγουρίνο τους που έχει γίνει τόση συζήτηση γι' αυτό, έτσι πρέπει να τους δίνουμε και τη μάσκα. Και πρέπει και τη μάσκα να τη φοράνε όπως φοράνε, ας πούμε, τα γυαλιά τους ή το πουλόβερ τους ή οτιδήποτε άλλο. Είναι η καινούργια πραγματικότητα που έχουμε. Κάνουμε καλό στα παιδιά μας, διασφαλίζουμε την υγεία τους. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό ζητάει η πολιτεία από εμάς να κάνουμε ως θεσμικά όργανα και αυτό θα κάνουμε εκπαιδευτικοί. Και θα το κάνουμε προστατεύοντας πρώτα απ' όλα τα παιδιά και εν συνεχεία φυσικά την οικογένειά τους. Και προσέξτε πάνε, κάτι, οι έρευνες λένε ότι αυτές τουλάχιστον που έχω εγώ υπόψη μου, ότι τα παιδιά δεν μολύνονται συνήθως από το σχολείο. Τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο να μολυθούν στο χώρο της οικογένειας. Άρα λοιπόν η μάσκα θα μας προφυλάξει τα υπόλοιπα παιδιά, όχι τόσο το παιδί που είναι στην οικογένειά του και μπορεί να κινδυνεύσει από κάποια πιθανή λίμωξη. Επομένως είναι ένα ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, όχι μόνο για να προστατεύσουμε το παιδί μας πια εδώ πέρα, αλλά για να προστατεύσουμε και τους συμμαθητές του. Μάλιστα. Δεν μπορώ εγώ να διακινδυνεύσω, εννοώ εγώ με την έννοια ο κάθε εκπαιδευτικός, να έρθει ένα παιδί χωρίς μάσκα που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο περιβάλλον του και να βάλουμε να διακινδυνεύσουμε όλο 15 το σχολείο, παιδιά που, και όλο γιατί το σχολείο. Η μητέρα του ή ο πατέρας του δεν θέλει να το βάλει μάσκα. Προκύπτει γιατί, και το άλλο. Κοιτάξτε, ναι, να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Εδώ δεν είναι όπως τα εμβόλια. Τι εννοώ δεν είναι όπως τα εμβόλια? Στα εμβόλια, αν δεν εμβολιαστεί το παιδί σου, κινδυνεύει το παιδί σου να μολυνθεί. Τα υπόλοιπα που είναι εμβολιασμένα δεν κινδυνεύουν. Με τη μάσκα όμως, αν δεν φορέσει το παιδί τη μάσκα, κινδυνεύει να διαδώσει εσύ στα υπόλοιπα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω, τι είπα. Μάλιστα. Δηλαδή, εμβόλιο μη κάνεις, το παιδί σου κινδυνεύει. Παίρνεις μια προσωπική ευθύνη. Το να μην φοράει μάσκα όμως ένα παιδί που δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει στο οικογενειακό του περιβάλλον, γίνεται μια πιθανή αιστεία μόλυνσης για όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό ένας εχέφρον δάσκαλος και ένα κράτος που θέλει να φαίνεται σοβαρό δεν μπορεί να το επιτρέψει να συμβεί. Έστω και στην παραμικρή του πιθανότητα. Ποιος θα ρίσκαρε το παιδί του σήμερα να πάει και να φοράει το δικό του μάσκα και το άλλο να μην έχει μάσκα μέσα? Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με δύο ταχύτητες στο σχολείο. Η ταχύτητα είναι μία. Φοράμε όλη τη μάσκα όπως είναι οι οδηγίες. Αυτό πρέπει να το τηρήσουμε βλαβικά. Μάλιστα. Και δεν το λέω, το ξαναλέω, δεν το λέω ως γιατρός. Ακολουθώ τις οδηγίες των ιατρών. Η οδηγία λοιπόν είναι όταν ένα παιδί δεν φοράει μάσκα, μάλλον, να μην είναι στην τάξη. Αν αυτή είναι η λογική του γονέα του, δεν θέλει να φορέσει μάσκα το παιδί του, οπότε το στέλνει στο σχολείο χωρίς μάσκα. Και έρχεται το παιδί στο σχολείο και παρόλα αυτά θέλει να μπει στην αίθουσα, αλλά δεν έχει μάσκα. Εκεί, ποιανού είναι η ευθύνη? Δηλαδή, μπορεί ο δάσκαλος να το υποχρεώσει να φορέσει μάσκα ακόμα για και να αν, μπει. Για να μπει, παρόλο που από το γονέα έχει την οδηγία να μην τη φορέσει? Εκεί ποιος ακριβώς παίρνει την ευθύνη? Αυτά φυσικά όλα θα διευκρινιστούν τις επόμενες μέρες, όπως καταλαβαίνετε. Είναι δύσκολες αποφάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση στο σχολείο δεν πιθαναγκάζουμε, έτσι, ναι, και δεν λειτουργούμε ως αστυνομικοί. Δεν πρόκειται εμείς το παιδί όμως να το προσβάλλουμε. Όμως ένα παιδάκι τρίτης δημοτικού μπορεί να θέλει να μπει στο τμήμα του. Δηλαδή ακριβώς, είναι πολύ εύλογο. Ναι, αλλά υπάρχουν κανόνες.
Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί το παιδί. Θέλει να μπει στο σχολείο του, το παιδί, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ο κανόνας ότι πρέπει 8 και 4 να είναι στο σχολείο. Μήπως πρέπει να προηγηθούν και κάποιες συναντήσεις με τους συλλόγους γονέων. Το έχετε σκεφτεί λίγο αυτό. Αυτό είναι μια καλή ιδέα, κύριε Νατσούλη. Δεν είναι κακό να ενημερωθούν οι γονείς ευρύτερα. Ναι. Βέβαια, θα κυκλοφορήσουν και πολλές οδηγίες για το πώς χρησιμοποιούμε τη μάσκα τόσο από το Υπουργείο όσο και από άλλους φορείς εγχώριους και διεθνείς. Όσο και από το Υπουργείο Παιδείας που θα, όπως είπαμε, περιμένουμε πιο καλές οδηγίες, πιο διευκρινιστικές για το πώς θα γίνει όλο αυτό. Οι γονείς πάντως έχουν να παίξουν, καταλαβαίνετε, ένα κρισιμότατο ρόλο, ειδικά για τις μικρές ηλικίες που είπατε, κάτω των 10 και στον νηπιαγωγείο. Και αν είπαμε, λέμε στο παιδί, μη φοράς εσύ, και ο δάσκαλος του λέει φόρα, πάμε στο χειρότερο. Και το ίδιο δεν ξέρει τι να κάνει. Προφανώς το παιδί δεν ξέρει τι να κάνει. Το παιδί, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, καθοδηγείται απόλυτα από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Δεν ξέρουμε ούτε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν έρχομαι εγώ εδώ να είμαι ο σοφός που θα πω τους γονείς πώς θα βάλουμε τη μάσκα, πώς θα πείσουμε τα παιδιά. Αλλά σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Εγώ διαβάζω σε τόσα site, ελληνικά και διεθνή, που προσπαθούν όλοι να πείσουν τα παιδιά τους και κάνουν προσπάθειες αγωνιώδεις οι γονείς να τους βάλουν τη μάσκα, όχι να τη βγάλουν τη μάσκα. Όλη η συζήτηση που γίνεται διεθνώς είναι για το πώς θα πείσουμε τα παιδιά, ακριβώς σε αυτό που είπε η κυρία πριν, δεν θυμάμαι το. Η κυρία Μαρία. Ναι. Ακριβώς αυτό που είπε πριν, να πείσουμε τα παιδιά να βάλουν τη μάσκα. Όχι να βγάλουμε από τα παιδιά τη μάσκα. Τώρα, ο αγώνας μας πρέπει να είναι κοινός και να είναι προς αυτό. Σας εντυπωσιάζει το γεγονός, κύριε Ξενοδόπουλε, ότι αυτή η ομάδα που έχει γίνει στην Καστοριά στα ηλεκτρονικά μέσα, πώς το λένε, τα social media. Ναι. Έχει ξεπεράσει την Καστοριά τα 500 μέλη. Δεν ξέρω βέβαια να σημαίνει αυτό ότι και οι 500 μέλη. Δεν με εντυπωσιάζει. Όταν βλέπετε στη Γερμανία, που είναι ένα κράτος ευρωπαϊκό, που εντάξει και εκεί υπάρχει ενημέρωση κτλ., βλέπετε να γίνονται συγκεντρώσεις κατά της μάσκας και να συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμος. Εκατοντάδων χιλιάδων. Γιατί να με εντυπωσιάζει για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα είμαστε κι εμείς εδώ ένας λαός που αγόμαστε και φερόμαστε από διάφορες φήμες και απόψεις και ο λαϊκισμός νομίζω έχει θριαβεύσει πάρα πολλές φορές. Αν γίνει αυτή η διαδήλωση στην Καστοριά, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή πώς το βλέπετε? Δεν είμαι σε θέση να κρίνω για εγώ τη διαδήλωση. Έχουν το δικαίωμα. Ζούμε σε δημοκρατίες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Οι γονείς έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, επαναλαμβάνω πάντα, υπάρχει, να εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους, είτε αυτές είναι με κάποιο είδους διαδήλωση, με κάποιο άλλο είδους ή με κάποια ομάδα στο Facebook, εν πάση περιπτώσει στα social media και οτιδήποτε άλλο. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να πειθαρχήσουμε και να συμφωνήσουμε ότι σε μια δημοκρατία ισχύουν οι νόμοι. Λειτουργούμε με βάση τους νόμους και αυτό πρέπει να αντιληφθούν οι γονείς. Φυσικά και θα διαμαρτυρηθούν, φυσικά και θα ζητήσουν. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, να το συζητήσουμε. Αλλά την απόφαση την έχει η οργανωμένη πολιτεία που θα την πάρει. Και αυτήν θα τη σεβαστούμε όλοι. Μάλιστα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Στις οργανωμένες κοινωνίες και στις δημοκρατίες έτσι δουλεύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξενοδόπουλε, νομίζω ότι μοιραία θα τα ξαναπούμε πριν το άνοιγμα. Λίγο πριν το άνοιγμα, οπωσδήποτε, γιατί είναι θέματα τα οποία πραγματικά εδώ. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα ήδη για το συγκεκριμένο θέμα και κυρίως το τι να κάνουμε. Για το τι να κάνουμε θα έχουμε σε λίγο, επαναλαμβάνω, και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Συνεχίζουμε το θέμα μας αυτό. Συγχαρητήρια για την επιλογή. Ένας γιατρός είναι πολύ πιο κατάλληλος, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή να αναφερθεί στη μάσκα. Εμείς εδώ αναφερθήκαμε πιο πολύ στο κομμάτι που εφάπτεται της σχολικής λειτουργίας. Αλλά συγχαρητήρια για την επιλογή σας να βγάλετε και έναν ειδικό γιατρό να μιλήσει για να ενημερώσει και από τη μεριά του κι αυτός. Για το τι συμβαίνει με τη μάσκα στα παιδιά. Αλλά τα περισσότερα ερωτήματα που έρχονται εδώ είναι και αν πάθει κάποιο παιδί που φοράει τη μάσκα, αν πάθει κάτι στο σχολείο, ποιος έχει την ευθύνη εκεί τώρα? Κοιτάξτε, στο σχολείο μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα, όπως ξέρετε, με τα παιδιά και έχουν συμβεί κατά καιρούς διάφορα. Από το να πες και να χτυπήσει μέχρι... Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν τα συλλογικά όργανα του σχολείου τα οποία θα εξετάσουν και θα δουν τι συμβαίνει. Τώρα, όταν λέμε το παιδί να πάθει κάτι με τη μάσκα. Δηλαδή, κάτι του κόβεται η αναπνοή, κάτι παθαίνει, μια δύσπνοια κτλ. Έναν αέρα, κάτι. Κάτι παθαίνει λόγω της μάσκας. Αντιλαμβάνομαι. Εγώ εκεί ποιος έχει την ευθύνη? Αντιλαμβάνομαι. Προφανώς θα πρέπει και αυτά όλα, στη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως και στις οδηγίες, όλα αυτά να διευκρινιστούν φυσικά. Αλλά από τη στιγμή που
Συζητάμε τώρα μία περίπτωση, λέτε, ατυχήματος. Όταν οι ειδικοί μας λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά ή όταν μας λένε ότι ένα εμβόλιο έχει παρενέργειες στο 0,002%, τώρα μιλάμε για μία υποπερίπτωση, φαντάζομαι. Ναι, αλλά μπορεί να συμβεί και αυτό θεωρετικά, κύριε Ξαδόπουλο, μπορεί να συμβεί. Ένα παιδί αισθάνεται τη δύσκολα, μπορεί να λιποθυμήσει. Και από ποιον θα ζητήσουν λογαριασμό οι γονείς, αυτό είναι το ερώτημα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό θα το δούμε. Αλλά εγώ λέω, η εναλλακτική ποια είναι, να αφήσουμε εκτεθειμένα όλα τα υπόλοιπα παιδιά, μη τυχόν δημιουργηθεί ένα ατύχημα για ένα παιδί και πού θα ζητήσουμε μετά τις ευθύνες. Νομίζω ότι καλό είναι να μην φτάσουμε να ζητήσουμε ευθύνες. Καλύτερο. Να προλάβουμε παρά να φτάσουμε εκεί. Και νομίζω ότι αυτό θα το προλάβουμε όταν ακούσουμε τους γιατρούς, όπως ακολουθεί μετά από μένα κάποιος γιατρός, και τις οδηγίες των ειδικών. Άλιστα. Νομίζω οι ευθύνες λίγο ενδιαφέρει μετά ποιος θα είναι υπεύθυνος και ανεύθυνος για όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά όπως πάντα παρά κατασταλτικά. Κύριε Ξενοδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, να συζητάμε τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχει ανησυχία στον κόσμο και υπάρχει ανησυχία μεγάλη και στον εκπαιδευτικό κόσμο για όλα αυτά, όπως ξέρετε, γιατί όπως ανησυχούν οι γονείς, και για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο και είναι ερωτήματα που τα έχουμε και εμείς αυτά. Που τα έχουν πώς βάλει και οι εκπαιδευτικοί. Πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα μείνουμε μέσα στην τάξη φορώντας τη μάσκα 4 και 5 ώρες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Αλλά μπροστά στο υπέρτατο αγαθό της υγείας των παιδιών και πάνω απ' όλα στο ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν για λόγους υγειονομικούς, γιατί τα παιδιά δεν κολλάνε στο σχολείο όπως έχουμε πει, για λόγους κοινωνικούς, γιατί μένουν πίσω τα πιο φτωχά παιδιά όταν δεν πάνε σχολείο, και για λόγους οικονομικούς, γιατί χάνονται πάρα πολλά λεφτά από το κλείσιμο των σχολείων κάθε μέρα και τις άδειες που παίρνουν οι γονείς, για όλους αυτούς τους λόγους προτάσουμε τη χρήση της μάσκας και πρέπει να την προασπιστούμε. Ξέρουμε ότι είναι πρωτόγνωρο, αλλά πρέπει να το αντέξουμε ως κοινωνία και αυτό. Και εκεί θα φανεί η φυσιογνωμία μας. Δηλαδή, τι εννοώ η φυσιογνωμία μας? Κατά πόσο μπορούμε να ομονοήσουμε όλοι και κατά πόσο το κράτος μπορεί να επιβάλλει τους νόμους του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Ξενοδόπουλε. Τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα όταν θα έρθουν και οι επόμενες διευκρινήσεις. Όταν θα έρθουν οι επόμενες διευκρινήσεις. Είμαι στη διάθεσή σας, γιατί το είπα και το ξαναλέω, με την επώνυμη δημοσιογραφία που ασκείτε και με τον πολύ μεγάλο ακροατήριο που έχετε, μπορούμε να ενημερώνουμε υπεύθυνα τον κόσμο. Πραγματικά αυτόν τον καιρό και με τα θέματα που ασχολείστε, όπως αυτό της μάσκας, επιτελείται πραγματικά λειτουργήμα. Γιατί οι φήμες που διαδίδονται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι απίστευτες, όπως έχουμε δει, και δεν ξέρω κατά πόσο συμβάλλουν στην ενημέρωση και στο ο κόσμος να αποκτήσει μια ηρεμία και εμπιστοσύνη προς το κράτος, όπως είπα πριν, και προς τους νόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.